Είπα και εγώ μια φορά να φτιάξω ένα κοράτικο γλυκό και έχω φάει το κράξιμο τη ζωή μου. Με τον περισσότερο να λένε ότι είναι σαν κόλυβα. Λοιπόν, έχω θυμώσει για τα καλά, να ξέρετε. Με βάλετε να πάω στο σπεμάκι για να σα δείξω άλλη συνταγή. Που θα επανορθώσει το τίτλο του κουράτικου γλυκού. Χτυπώμε ένα αυγό. Προσθέτουμε 200 γραμμάρια γάλα. Κάτσε όμω πόσο πολύ ζάχαρη θα βάλουμε. Αχά, και άλλο και άλλο και άλλο. 30 ολόκληρα γραμμάρια ζάχαρη. Απίστευτο. Συνεχίζουμε με λίγο αλάτι. 130 γραμμάρια αλεύρι. 6 γραμμάρια μάγια. 30 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο. Να κατέβετε όπω με ανακατέψατε και το μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Πρέπει να φτιάξουμε τη γέμιση και θα είναι με κόκκινα φασόλια. Τι με νοιάζει όμω. Εγώ θα δείξω το γλυκό όπω είναι. Λοιπόν, σε ένα κατσουλάκι βάζουμε τα κόκκινα φασόλια. Για μαντεύστε βάζουμε και άλλη ζάχαρη. Πατάμε τα φασόλια μα σαν την Ariana Grande. Βγάζουμε αυτό το μεγάλο εργαλείο. Θα δούμε τι δύο πλευρέ όπω δώσαμε το δίπλωμα οδήγηση. Βάζουμε τη ζύμη και περιμένουμε λίγο να μαγειρευτεί. Βάζουμε τη γέμιση και ξαναβάζουμε τη ζύμη και το κλείνουμε. Το γυρνάμε και από την άλλη πλευρά για να μαγειρευτεί. Το πούμα μα είναι έτοιμο, δηλαδή το ψαρόψωμο που λέμε στην Κορέα. Αυτή τη φορά σα εγγυούμε ότι είναι όντω γλυκό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πείτε μου αν σα αρέσει.